Συνεχίζονται οι έρευνες Άκη και Ευλαμπία, δεν έχουν σταματήσει. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, βέβαια, αντιλαμβάνεστε ότι είναι ακόμα πιο δύσκολες οι συνθήκες. Συνεχίζονται οι έρευνες και γύρω από το πλοίο. Υπάρχει μια διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς έχει μετακινηθεί, έχει περάσει κοντά στην Κασιόπη, μέσα στο βόρειο στενό της Κέρκυρας, προκειμένου να είναι προφυλαγμένο το πλοίο, καθώς περιμένουμε επιδείνωση των καιρικών συνθήκων και κρίθηκε απαραίτητο να μετακινηθεί σε αυτή την περιοχή για να είναι κάπως πιο προστατευμένο. Να πω πως εδώ στο λιμάνι βρίσκονται συγγενείς των αγνοωμένων από προχθές. Έχουν έρθει εδώ και αναζητούν την τύχη των δικών τους ανθρώπων. Έχουν έρθει και άνθρωποι από το εξωτερικό. Μιλήσαμε νωρίτερα με τον γιο ενός αγνοωμένου από τη Βουλγαρία, ο οποίος μας έλεγε ότι ταξίδεψε και είναι πάνω από 30 ώρες άυπνος, αναζητώντας να μάθει κάποιο νέο για τον πατέρα του. Δεν είχε κάτι νεότερο ούτε από την πλευρά της βουλγαρικής κυβέρνησης. Προσπαθεί και αυτός να μάθει κάποιες πληροφορίες. Αυτό που μας είπε ότι γνωρίζει και από την επικοινωνία που είχε με τις ελληνικές αρχές είναι ότι οι έρευνες συνεχίζονται πάνω στο πλοίο και θα συνεχιστούν μέχρι να εντοπιστούν και οι υπόλοιποι αγνοούμενοι. Βεβαίως καταλαβαίνετε την αγωνία που περνούν αυτοί οι άνθρωποι. Σε εξέλιξη είναι και οι διαδικασίες της διερεύνησης του τρόπου που έγινε όλο αυτό το ατύχημα, η τραγωδία αυτή, καθώς μιλούμε πλέον και επίσημα για τουλάχιστον ένα θύμα και τους 10 αγνοούμενους που συνεχίζουν να αναζητούνται. Είναι σε εξέλιξη και καταθέσεις στο λιμενικό, εδώ στο κεντρικό λιμεναρχείο της Κέρκυρας, από τους διασωθέντες, αλλά και η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη προκαταρκτική εξέταση που διατάχθηκε από την εισαγγελία. Άρη μου, εκεί που είσαι, στο λιμάνι της Κέρκυρας, έχεις καταγράψει δραματικές στιγμές με τους συγγενείς των αγνοωμένων. Να χτυπούν τα αυτοκίνητα των πυροσβεστών, να τους ρωτούν γιατί... Αναζητώντας μία λέξη, Ευλαμπία, μία πληροφορία, ένα νέο, κάτι που θα τους δώσει... Ελπίδα. Μία πληροφορία που να γνωρίζουν για τους δικούς τους ανθρώπους και ελπίδες, αλλά αυτό που ζητούν είναι να γνωρίζουν. Δεν θέλουν σε καμιά περίπτωση, η αγωνία τους είναι μη σταματήσουν οι έρευνες. Αυτό είναι που φοβούνται και δεν θέλουν να το ζήσουν σε καμία περίπτωση. Ξέρουν ότι κάθε λεπτό που περνά, κάθε ώρα που περνά, τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα. Αυτό είναι κάτι που το γνωρίζουν από την πρώτη στιγμή. Κάποιοι μας έλεγαν από τις πρώτες ώρες, ήταν πεπισμένοι ότι ο άνθρωπός τους έχει βρει τρόπο να γλιτώσει, είναι ζωντανός και πρέπει να φτάσουν γρήγορα κοντά του οι αρχές. Αυτό ήταν η αγωνία τους. Φοβούνται ότι κάθε ώρα που περνά, κάθε λεπτό που περνά, μπορεί να είναι και σημαντικό και αρνητικό για αυτούς. Ναι, είναι πραγματικά, τα βλέπαμε χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, όλες τις μεταδόσεις και είναι πολύ δραματικές οι στιγμές. Τώρα σκέψουν να χτυπούν τα τζάμια των πυροσβεστών για να ακούσουν αν υπάρχει κάποιος ζωντανός και ξέρουν ότι υπάρχει κάποιος που είναι μέσα και ζητάει βοήθεια. Η οργή έχει ξεχυλήσει. Είδαμε και ένα ξέσπασμα μιας γυναίκας που ο σύζυγός της αγνοείται γιατί βρέθηκε ο Λευκορώσος ζωντανός και λέει η γυναίκα αυτή, από τη στιγμή που ο ίδιος έχει πει ότι ακούει και άλλες φωνές, τι περιμένετε, γιατί δεν κάνετε κάτι πιο γρήγορα, είναι όμως μια πολύ δύσκολη διαδικασία. Αυτό που τους κάνει εντύπωση και αυτό που εξέφρασε η συγκεκριμένη γυναίκα, η σύζυγος ενός αγνοωμένου, είναι πώς γίνεται ένας άνθρωπος να βγαίνει ζωντανός από το πλοίο, φορώντας σαγιονάρες και κατεβαίνοντας από τη σκάλα του πλοίου στο πλοιάριο. Ναι. Και την ίδια ώρα να μην μπορούν οι διασώστες να φτάσουν στους υπόλοιπους. Βέβαια, εξηγούμε και το τονίζουν και οι υπεύθυνοι και οι αρχές ότι οι συνθήκες στο πλοίο δεν είναι ίδιες σε όλα τα κομμάτια, σε όλα τα τμήματα του πλοίου. Ο άνθρωπος που διασώθηκε βρισκόταν στην πίσω πλευρά, στην πρίμνη, κατάφερε να βγει. Είχε κατέβει στο κάτω deck, εκεί όπου η θερμοκρασία, επειδή βρίσκεται στο ύψος της θάλασσας, ήταν χαμηλότερη. Δεν έχουν όλα τα μέρη του πλοίου την ίδια θερμοκρασία και αυτό που μας έλεγαν είναι ότι η φωτιά είχε επικεντρωθεί κυρίως στη μέση και την πάνω πλευρά. Εκεί ήταν πάρα πολύ δύσκολο να προσεγγίσει κανένας, γιατί αναπτύχθηκαν θερμοκρασίες που ήταν πάρα πολύ υψηλές. Το θερμικό φορτίο ήταν πολύ βαρύ και δυσκόλευε τις προσπάθειες των διασωστών. Έτσι, γι' αυτό το λόγο υπήρχε αυτή η διαφορά. 10 είναι οι αγνοούμενοι. Ελπίζουμε να βρεθούν. Καταλαβαίνουμε την αγωνία των ανθρώπων που δεν είναι μικρό πράγμα, αγωνιούν. Παιδιά, τώρα τι συζητάμε. Μα τι να λέμε. Και έχουν και δίκιο σε έναν βαθμό, γιατί σου λέει έχουν περάσει τόσες μέρες. Όπως είναι και αξιοπερίεργο, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο παρέμεινε το παλικαράκι αυτό εγκλωβισμένο ουσιαστικά.
και προσπάθησε να προστατεύσει τον εαυτό του, πώς επέλεξε να μείνει εκεί που ήταν, αν μετακινήθηκε, θα τα πει όλα στις αρχές, αν μετακινήθηκε και βγήκε καταφύγιο καπαλού. Να έρθουν σε επικοινωνία μαζί του, να εξετάσουν κάθε λεπτομέρεια πάνω στον τρόπο που κατάφερε να σωθεί, πού βρισκόταν τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά, πού μετακινήθηκε, τι είδε, τι άκουσε όλες αυτές τις ώρες. Είναι πληροφορίες που θεωρούν ότι μπορεί να είναι κομβικές για τον εντοπισμό και των υπολείπων. Και άλλους ενδεχομένως. Ξαναλέω, δεν έχουν σύμμαχό τους στον χρόνο.